Μεγάλη ανταπόκριση από το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, που βρέθηκε κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Αχιλοπούλιου για την εθελοντική αιμοδοσία που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος σε συνεργασία με τη Φλόγα, το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια στο νόμο Μαγνησίας. Συμμετείχε παράλληλα πλήθος φορέων. Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Λιμενικών Βόλου, οι οποίοι στέκονται άρρωγοι δίπλα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάντα φυσικά με την υποστήριξη όχι απλά της Φλόγας αλλά και άλλων ομάδων αυτής της πόλης, όπως είναι και οι υπάλληλοι της ΔΟΗ Βόλου από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλμυρού, και εντάξει, για να μην αδικήσω και κανέναν πάνω στις αφίσες μας και στα διαδικτυακά μας αναφέρονται, αναγράφονται, έχουμε μια καλή προσέλευση ως αυτή τη στιγμή. Σαφώς πάντα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αίματος, άσχετα αν τα παιδιά με καρκίνο στον αγώνα τους καλύπτονται απόλυτα, αλλά οι ανάγκες θα είναι πάντοτε μεγάλες, και εν όψη του ότι ξεκινάει για μας τώρα με το Φλεβάρι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου παιδικής ηλικίας, που είναι η 15η, και έτσι εμείς οργανώνουμε και υλοποιούμε δράσεις ενημερωτικές. Έτσι εντάχθηκε και αυτή η αιμοδοσία σαν ξεκίνημα. Για πρώτη φορά οργανώνεται από το σύλλογό μας μια αιμοδοσία που οι φιάλες θα διατεθούν στη Φλόγα. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε πιλωτικά πριν ένα μήνα, κάνοντας ένα άνοιγμα σε διάφορους φορείς, σε οργανώσεις, σωματεία. Αυτή τη στιγμή γύρω στις 30 οργανώσεις, σωματεία, αθλητικοί σύλλογοι ενισχύουν αυτή την προσπάθειά μας και έρχονται από το πρωί και δίνουν φιάλες σε μας που θα διατεθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της Φλόγας και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το αγώνα για το καρκίνο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την προσέλευση των συμπολιτών μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 6 μήνες αργότερα, για τις 14 του Ιούνιου, καθώς η Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη θα γιορταστεί στην πόλη μας, στην παραλία του Βόλου, με δράσεις και αιμοδοσίες και άλλες κινήσεις που θα γίνουν αποκλειστικά για τη Φλόγα.